Από αυτά τα 5 δελτία, 4 στο Αγρίνιο και 1 στο Μεσολόγγι, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ακυρώθηκαν. Άρα μείναμε 83 δικαιούχοι, με κριτήρια τον αριθμό των προστατευομένων μελών κάθε οικογένειας, το εισόδημα και τον αριθμό των ενσύμων, σύμφωνα με αυτά που δηλώθηκαν, επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει έλεγχος σε αυτά τα οποία σήμερα, στις προϋποθέσεις που σήμερα έχουμε ταχθεί σε κατηγορίες. Με αυτά τα κριτήρια εντάχθηκαν οι δικαιούχοι σε κατηγορίες. Ένας δικαιούχος, 8 μέλη οικογένεια, που προστατεύει 6 παιδιά, ένας και μοναδικός, ανήκει στην κατεξαίρεση παροχή εργατικής κατοικίας ή διαμερίσματος και δεν μπαίνει στην κλήρωση, διότι ένα διαμέρισμα μόνο αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία. Στην Α κατηγορία είναι 5 δικαιούχοι, όλοι 6 μέλη προστατεύουν 4 παιδιά και αυτοί θα κληρωθούν για ένα διαμέρισμα. Στη Γ κατηγορία είναι 10 δικαιούχοι και αυτοί θα κληρωθούν και σε αυτούς θα κληρωθεί ένα διαμέρισμα. Και οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι στη Δ κατηγορία, είναι 67 δικαιούχοι και θα κληρωθούν 2 διαμερίσματα. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί και έχουν πάρει επιστολή, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο απογραφικό του δελτίου στην αίτησή τους και τον αριθμό κλήρωσης, όπως έχει βγει μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα του οργανισμού του ΆΕΠ. Εκείνο που θέλω να πω είναι λίγα πράγματα για την κλήρωση. Υπάρχει η κληροπίδα, η κλασική κληροπίδα. Θα μπουν στο ίδιο μέσα σε μονάδες και σε δεκάδες εάν χρειάζονται. Θα κληρωθούν όσοι, θα βγάλουμε αριθμούς όσοι και τα σπίτια, δηλαδή 4 σπίτια. Και ποιοι είναι τώρα, πώς είναι οι επιλαγόντες. Αν για παράδειγμα σε μια κατηγορία κληρωθεί ο αριθμός 15, παράδειγμα, ο πρώτος επιλαγών είναι αυτός που έχει τον αριθμό 16, ο δεύτερος το 17, το 18 και ούτω καθεξής. Άρα σήμερα δεν πληρώνουμε επιλαγόντες, ξέρουμε όμως όλοι ανάλογα με τους αριθμούς που έχουμε και την κατηγορία στην οποία ανήκουμε, ποια σειρά είμαστε εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αυτός ο οποίος έχει πληρωθεί η κατοικία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το απογραφικό του δελτίο, την αίτησή του την οποία έχει κάνει. Άρα τώρα να προχωρήσουμε στην διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, μια εργατική καταργία στο Μεσολόγγι. Σήμερα δεν είναι δυνατόν, δεν θα γνωρίζουμε τα σπίτια που θα πάρει ο καθένας. Η αντιστοίχηση αυτή θα έρθει όταν γίνει ο έλεγχος ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή, αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη οικογένειας θα πάρει αυτό που έχει περισσότερα τετραγωνικά, ο επόμενος το δεύτερο, το τρίτο, μέχρι και το πέμπτο διαμέρισμα. Αυτό θα γίνει μετά τον έλεγχο και την έγκριση βεβαίως του τελικού πίνακα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΆΕΠ. Να καλέσουμε τότε τον κύριο Σβίγκο, ο οποίος με 8 μέλη οικογένειας και 6 προηγούμενα παιδιά παίρνει το κατεξαίρεση. Thank you.
Είναι ο αριθμός 1. Καλή σας ημέρα. Το 6 είναι αυτό που έχει την κουκίδα κάτω. Το 6 για να το διαχωρίσουμε από το 9. Το 7. Το 8. Το 9. Θα πάμε στις 10. Αυτές είναι οι μονάδες. Τώρα πάμε στις δεκάδες. Θα βάλουμε το 0 για το 1 έως το 9 και για το 1 για την περίπτωση που πληρωθεί το 10. Το 0 και το 1. Να καλέσουμε τον πρόεδρο του τον εργαζομένο. Μετά τους δύο προσωπικούς.
5 και το 6 της δεκάδας. Να καλέσουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο, προϊστάμενο του Παγκρινίου. Από τους 5 τυχερούς που κέρδισαν σήμερα ένα σπίτι μετά από την κλήρωση που έγινε εδώ στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Το όνομά σας είναι? Καπνίσης Ιωάννης. Και εσείς? Γιαννιάτσος Ιωάννης. Γιαννιάτσος. Γιαννιάτσος Ιωάννης. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς, κύριε Καπνίση, πρώτα πώς αισθάνεστε μετά από τα αποτελέσματα της σημερινά και πόσο ανάγκη είχατε αυτή την βοήθεια από το κράτος. Υπερτυχερός, διότι όπως καταλαβαίνετε στην κλήρωση. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μα υπόπισε τον Μπαλάκη, πήγε η καρδιά στις θέσεις της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ποιον αριθμό είχατε? Το 1. Ωραία. Έχετε παιδιά, πόσα παιδιά έχετε? 4 παιδιά. Ωραία. Εύχομαι να το χαρείτε. Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εσείς, θέλω να μου πείτε λίγο πώς αισθανθήκατε όταν μπήκε ο αριθμός. Ο αριθμός είναι το 48. Το 48, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, έχω μία κόρη. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσω γιατί ήταν πολύ επικαιρόχητη. Το σπίτι δεν γνωρίζετε ακόμη αν είναι από στο Αγρίνιο ή είναι στο... Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε τις επόμενες μέρες. Ωραία. Πού θα βρίσκεται το σπίτι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να τα χαρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.